Που πήγε να πάει μετά, για ύπνο. Ναι, γιατί μετά, ναι, γιατί θα τρώει, θα είναι μόνο θα είναι μόνο Ναταλία. Γερμανού. Δούκισσα. Ναι. Νομικού. Ναι. Τζένι Παλατσινού. Τι πια θα προτιμούσα τώρα, θα μου πεις. Ποια είναι η αγαπημένη σου και γιατί. Τι είναι αυτό το πράγμα με τις αγαπημένες, τι είναι αυτό το πράγμα που παθαίνει. Τι είναι η ενότητα τέτοια. Είναι η ενότητα της αγαπημένης. Όχι, ότι πρέπει να διαλέξεις κάποιον. Τζένι Παλατσινού. Γιατί. Και το μεταξύ παίζω την εκπομπή της Ταβαταλίας Γερμανού, έτσι. Δεν πειράζει, μπορεί. Το παίρνω πίσω, αλλάζω τον τίτλο από κάτω και βάζω Ταβαταλία Γερμανού. Η αλήθεια είναι ότι με τη Γερμανού είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Αλλά... Ήταν μια περίεργη χρονιά τότε, όσοι καταλάβατε. Και είχαμε λίγο, ήμασταν λίγο σε μια ανακατοσούρα, αλλά περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Απλά ρε παιδί μου, με την Τζένι μας έχει μείνει και λίγο αποθυμένο, γιατί η δεύτερη χρονιά που κάναμε το Τζένι, δεν πήγε, κόπηκε λίγο απότομα. Και όλοι είχαμε μείνει με ένα όχι, ρε. Το θέλαμε. Καταλαβες. Ποια χρονιά ήσουν με την Ναταλία. Ρε Ναταλία, θυμάσαι μια χρονιά, ήταν που θυμάμαι τώρα εγώ. Ήταν η πρώτη χρονιά της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Αμένσιο το. Πάμε. Στείλ το. Έτσι μου ήρθε εμένα τώρα μια ερώτηση. Κάνε strike τώρα έτσι με αυτό που είπα. Κάνε ένα strike. Ρίξε την Κορίνα τώρα. Ποια ήταν η πιο άβολη στιγμή σου τηλεοπτικά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχει ραγίσει το πάτωμα. Δεν ξέρω αν το ακούτε. Η πιο άβολη στιγμή μου. Ναι. Μοντάρεις, δεν μοντάρεις. Οπότε μπορώ να πάρω ένα λεπτό περίπου. Η πιο άβολη στιγμή μου τηλεοπτικά, Ναι, ναι. Λοιπόν, η πιο άβολη στιγμή μου τηλεοπτικά. Θα το πω τώρα και δεν πειράζει, ας είναι αυτή την αυτή. Η πιο άβολη στιγμή μου τηλεοπτικά ήταν όταν ξεκινήσαμε με τη Γερμανού. Με το τότε που ξεκινήσαμε με τη Γερμανού και ήταν. Ήταν μαζί μας η Ελευθερία Αραβανή και δυστυχώς έληξε η συνεργασία λίγο άλλο. Ευαγγελία τη λένε. Η Ελευθερία από μόνο. Μείνατε τόσο λίγο μαζί που δεν θυμάμαι. Η Ευαγγελία, συγγνώμη, Ευαγγελία μου, συγγνώμη. Από έψιλον και τα δύο. Ήταν η Ευαγγελία Αραβανή και έληξε λίγο άδοξο αυτό. Και δεν μ' άρεσε αυτό, η αλήθεια είναι. Δεν μ' αρέσει όταν τελειώνει τα πράγματα. Πρέπει λίγο να τα. Ελπίζω απλά να μην τι έστειλε στο Αγίου Ελευθερίου. Όχι, όχι, έλα, μπορεί, εντάξει, αλλά είδε τώρα όμω η Ευαγγελία. Καριεράρα. Καριεράρα η Ευαγγελία. Ποιο ρίχνει, έχω μπερδευτεί. Θα γράψω στον πίνακα 100 φορέ. Ευαγγελία Ραβανή, Ευαγγελία Ραβανή, Ευαγγελία Ραβανή, Ευαγγελία Ραβανή. Είσαι πιστεύει καλύτερο από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Η ενότητα πώς λέγεται. Πώς τη λένε την ενότητα, πες μου. Θα παρουσίαζες εκπομπή με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Όχι. Γιατί. Τους προτάσεις έχεις που τους απορρίπτεις. Όχι, όχι, δεν θα παρουσίασα γιατί δεν ταιριάζουν. Στη χαρά την κοπέλα σου πώς έκανες πρόταση γάμου. Λοιπόν, έκανα πρόταση γάμου. Φέτος, πέρσι, το ίδιο λάθος. Πέρσι το καλοκαίρι γιατί έχει μπει 19. Στα Φαλάσσαρνα στην Κρήτη. Με πανσέλινο. Άσε με να μαντέψω, ήσασταν γυμνοί. Και λες εσύ τώρα το δαχτυλίδι που δεν το βάλε. Επειδή ακριβώς κάναμε ένα νυχτερινό μπάνιο, όλοι με ρωτήσαν και το δαχτυλίδι από πού το έβγαλες. Ράβες. Και από πού το έβγαλες όμως. Από το... από εδώ, 1-0. Λοιπόν, το έβγαλα. Από το πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου που το είχα σε όλη την εκδρομή γιατί είχαμε κάνει ένα road trip στην Κρήτη για 10 μέρες και το είχα στη ρεζέρβα που δεν υπάρχει πια ρεζέρβα. Είναι ένα φυσ που πετάει ένα φρό μέσα και το. Και το είχα κρυμμένο εκεί. Και με πρόφαση να πάω να πάρω καμιά ρακή να πιούμε έτσι όπως ήμασταν μόνοι μας στην παραλία. Πήγα και έβγαλα όλα τα πράγματα από το πόρτ μπαγκάζ. Γλυκούλης, Και μου είπε όχι. Έχουν κάνει ποτέ πρόταση να πας σε reality. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα τι πλάκα που είχε αυτό. Μου είχαν κάνει κάποια στιγμή, νομίζω, στο δεύτερο Dancing with the Stars. Ναι. Και είχα πει ναι. Και. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν μπορώ να σηκώσω ούτε καρέκλα, έτσι. Έχω ένα πρόβλημα με τη μέση, δηλαδή. Τίποτα. Άμα κάνω έτσι, πιάστηκα. Και. Επέμεναν και λέω για να επιμένουν κάτι τα ξέρουν. Και τελικά έγινε μια αλλαγή. Εσωτερική και ο άνθρωπος που μου είχε προτείνει και με είχε επιλέξει άλλαξε. Οπότε ο νέος που μπήκε πήρε κάποιον άλλον. Σε έχουν κοροϊδέψει ποτέ σε δουλειά, έχεις χάσει λεφτά. Με έχουν κοροϊδέψει σε δουλειά, έχω χάσει λεφτά και δυστυχώς το έχω πάθει παραπάνω από μία φορά.
και είναι ένα μάθημα ζωής. Λοιπόν, είχα κάνει μια διαφήμιση τότε και θυμάμαι ότι αυτή η διαφήμιση είχε παίξει μέχρι και στην Κίνα. Ο Μπούκερ μου, αυτός που μου είχε κλείσει τη δουλειά, ήταν τόσο απαντεώνας και το λέω δημόσια τώρα και εκεί που είσαι, που να... Τι να σου πω τώρα, άστο. Να, καλά να είσαι τέλος πάντων. Και μου έκρυβε λεφτά. Και έρχεται λοιπόν ένας Ιταλός, τότε που είχα το γραφείο εκεί στο Ψηρή, είχε ένα Ιταλικό από κάτω. Και έρχεται και μου λέει: Ε, Παναγιώτη, πήγα στην Ιταλία και σε είδα να παίζει. Τι λέω, πού με είδε, και ξεκινάω και παίρνω μια λίστα και είχε παίξει Βουλγαρία, Ιταλία, Κίνα, Σουηδία και είχε φάει όλα τα λεφτά. Που να σου κάτσουνε. Ε, το είπα, δεν μπορούσα. Και στα μοντάζ που κάνει η Φωτεινή στα βιντεάκια της και στους καλεσμένους που πλέον συνοστίζονται για να είναι στις... συνοστίζονται ή τρέμουν όταν βλέπουν το τηλεφωνό στην οθόνη. Νομίζω και τα δύο κάποιες φορές. Είναι... Να ευχαριστήσουμε και το Sports Park που μας φιλοξένησε και μπορούσαμε έτσι να διαπρέψουμε στο bowling εδώ στα Σπάτα κοντά μας. Πόσο γέλασα που λέει την Τζέννη Μπαλατσινού και βάζει σε μένα σαν τη Σαμάρα από το The Ring. Με τα μαλλιά τα μαύρα μπροστά, αυτή που έβγαινε από το πηγάδι του The Ring. Το thriller, πόσο γέλασα. Πάντως, παιδιά, ο Παναγιώτης, επειδή τον συναντούμε κι εμείς εδώ μεσοβδόμαδα στο σταθμό, είναι πραγματικά αυτός. Είναι ένα παιδί πολύ έτσι, χαρούμενο, γελαστό, κάνει χιούμορ. Είναι πολύ καλός. Ο Παναγιώτης έχει πάρα πολύ χιούμορ, είναι εξαιρετικά αστείος και πάρα πολύ καλό παιδί βέβαια. Λυπάμαι που έπεσε θύμα, απάτης από τον Μπούκερ του. Πολύ κρίμα να σημαίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί ειδικά σε καλούς ανθρώπους. Αλλά γενικώς είπε πολύ ωραία πράγματα. Θυμάται με πολύ ωραία συναισθήματα τη χρονιά που ήταν μαζί σου μέσα στην Καλεκαρά. Βεβαίως θα θυμάται, φαντάζομαι ότι και η Ελευθερία Ραβανίδα θα τα ξεχάσει. Και Ευαγγελία μου, την επόμενη φορά που θα σε ρωτήσουν κάτι για το μέσα στην Καλή Χαρά, να πεις θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην Αταλία και στον Παντελή Χατζηδάκη. Για να του γυρίσεις και εσύ με κάποιο τρόπο, μήπως να πεις το όνομά του έτσι. Εν τω μεταξύ, ανακαλύψαμε ότι έχουμε μεγαλώσει μαζί, έχουμε κάνει παρέα μικρά παιδιά στο Κυπαρίσι Λακωνίας, κατάγεται η μαμά μου από εκεί και νομίζω και η μαμά του Παναγιώτη. Και το ανακαλύψαμε σκέψου πριν ένα μήνα αυτό, το ότι έχουμε δηλαδή μεγαλώσει μαζί, απλά δεν θυμώ τον ένα στον άλλον. Τέλειο. Πολύ νορμάλ. Πολύ ωραίο ήτανε. Πολύ ωραίο ήτανε. Εσύ Ναταλία, συγγνώμη, ξέρεις τι ξέχασα να πω. Τι. Θυμάστε τον ωραίο χώρο που είδαμε τον Γιάννη Βαρδί. Ναι. Τη συνέντευξη. Ναι. Δεν είπαμε που